Μυστήριο στις συνθήκες θανάτου του 10χρονου κοριτσιού σε πισίνα στη Νέα Μάκρη, καθώς νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν επρόκειτο περί πνιγμού, αλλά ίσως να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο κοριτσάκι ήταν άρεστη κολυμβήτρια και έπαιζε παρέα μαζί με ένα αγοράκι από φιλικό ζευγάρι των γονιών της στην πισίνα του συγκροτήματος κατοικιών στη Νέα Μάκρη. Τα δύο παιδιά πέταγαν εναλλάξ μάσκες θαλάσσης μέσα στην πισίνα για παιχνίδια και ύστερα βούταγαν για να τις πιάσουν. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν και η μητέρα της, η οποία φόρτωνε το αυτοκίνητό τους προκειμένου να επιστρέψουν στο σπίτι τους στην Αθήνα. Νωρίτερα είχε φύγει από τη Νέα Μάκρη ο πατέρας της μικρής μαζί με το δίδυμο αδελφό της. Κάποια στιγμή ο φίλος της 10χρονης ανέβηκε στο διαμέρισμα και το κορίτσι έμεινε μόνο του στο χώρο της πισίνας. Επιστρέφοντας, το αγόρι την είδε ανέστητη στον πυθμένα της πισίνας και κατάλαβε πως δεν ανέβαινε στην επιφάνεια. Έτσι αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και οι ένικοι φώναξαν τον ναυαγοσώστη που είχε πόστο απέναντι στην παραλία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί ήταν στον πάτο της πισίνας για τουλάχιστον 3 λεπτά. Ακούγοντας τις φωνές, κατέβηκε ο διαχειριστής του συγκροτήματος, ο οποίος έβγαλε το άτυχο κορίτσι από την πισίνα. Δύο γιατροί που μένουν στην πολυκατοικία ξεκίνησαν να κάνουν κάρπα στο παιδί ώστε να το επαναφέρουν. Ο ένας από τους δύο γιατρούς ανέφερε πως το παιδί έβγαζε φαγητό από το στόμα την ώρα που δεχόταν τις πρώτες βοήθειες για τουλάχιστον 20 λεπτά. Βρήκα το παιδί με τις αισθήσεις του, δεν μπορούσε να πάρει εύκολα ανάσα και κάναμε κύκλους κάρπα, εγώ με τον πατέρα μου μαζί, που είναι γιατρός και αυτός, και ένας κύριος ο οποίος υποθέτω ήξερε γνώσεις πρώτης βοηθειών και δούλευε σε ένα παράδειγμα μαγαζί. Ένα λάξ βοηθούσε ένα τον άλλο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε γαστρικό περιεχόμενο, το πω έτσι, από το γαστρικό σύστημα του παιδιού. Αυτό. Το προσπαθούσαμε τουλάχιστον επί 15-20 λεπτά μέχρι να έρθουν οι μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ και μετά με άλλα τόσα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Αυτά θυμάμαι στην προκειμένη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η πρώτη κλήση στο 166 έγινε στις 6 και 12 λεπτά αργότερα στο συγκρότημα, έφτασαν δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Φως στις συνθήκες του θανάτου της ανήλικης αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, στην οποία θα υποβληθεί η σωρός της.